Ποιούν αυτά που σας είπε. Προσωρινές λύσεις ίσως να δώσεις, αλλά όχι μόνιμες λύσεις. Του το είπατε αυτό, του το είπατε ότι είναι προσωρινές οι λύσεις. Ο ίδιος επιμένει ότι θα γίνουν λύσεις, ότι είναι οι τελικές λύσεις, δεν νομίζω ότι θα γίνουν. Αυτά τα έλεγα από το 2010, ο ίδιος έλεγε από το 2011, εγώ το είπα από το 2010. Οι λύσεις που έδωσαν είναι να λειτουργήσει ο θάλαμος βραχία νοσηλείας και το βράδυ και μέχρι να κάνουμε μέχρι... και... Όλο το βράδυ. Ναι, όλο το βράδυ. Ωραία, ναι, και τα άλλα. Λειτουργήσε όλο το βράδυ. Και ήταν καλύτερα τα πράγματα. Σίγουρα το πρωί που ήρθα δεν υπήρχαν περιστατικά, δύο περιστατικά. Αλλά τώρα το τμήμα είναι γεμάτο και έχω δύο ασθενοφόρα που έρχονται. Υπάρχουν τρεις τα τρόλια, δεν μπορούν να κατεβούν διότι δεν υπάρχουν θέσεις. Έρχονται δύο ασθενοφόρα με άλλους δύο και πού θα τους βάλω δεν ξέρω. Τα προβλήματα συνεχίζονται βεβαίως. Θα ανοίξει και το άλλο θάλαμος που είναι το SARS τώρα για τις λοιμώξεις. Θα δούμε και θα πάρουμε ακόμα ένα εξεταστήριο, το 8ο από το νεφρολογικό. Θα γίνει 8ο εξεταστήριο που είναι δίπλα μας το νεφρολογικό. Και είδαμε τι θα γίνει μετά. Άρα δηλαδή η κατάσταση παραμένει χαόδης. Περιμένουμε να δούμε αν αυτά τα μέτρα θα φέρουν αποτέλεσμα, αλλά αυτό θα το δούμε από Δευτέρα, φαντάζομαι. Αυτό είναι όπως το λέτε και να επικοινωνήσετε μαζί μας από Δευτέρα να σας πω τι γίνεται. Μάλιστα. Και τι μέλη γενέστε. Κρεβάτια στους θαλάμους έχουμε για να πηγαίνει ο κόσμος. Για σήμερα υπάρχουν. Θα δούμε μέχρι Δευτέρα τι θα γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, βεβαίως, ναι. Βεβαίως, ναι. Πήρε απόφαση ο Υπουργός και θα ανοίξουν ακόμα 5 κρεβάτια στον πέπτον όροφο για την πνευμονολογική κλινική. Η πνευμονολογική κλινική στεγάζεται στην παθολογική κλινική. Τώρα θα γίνουν ακόμα έξτρα 5 κρεβάτια, οπότε είναι μια ευκολία, μια βοήθεια. Κάτι θα γίνει. Άρα είναι ακόμη μια ανάσα. Μια ανάσα. Μια ανάσα σε αυτά τα προβλήματα που προσπαθείτε να λύσετε. Λοιπόν, καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε σε 5-6 μέρες, όταν πλέον θα πάρει οριστική μορφή αυτός ο σχεδιασμός ο νέος του Υπουργού. Ευχαριστούμε, κύριε Κουρέα. Θα σας πω και κάτι άλλο. Βεβαίως. Όπως σε κατάλαβα. Η εισηγήση μου ήταν να πάρουμε και το γυροκομείο Μέριμνα και Άγιος Παντελεήμων που είναι του Δήμου. Η εισηγήση μου ήταν για να γίνει γυριατρίο. Έτσι κατάλαβα ότι θα μιλήσει, λέει, και θα το διευθετήσει. Έτσι κατάλαβα. Άρα θα ανακοινωθεί σήμερα. Του άλλαν και ερώτηση, μα θα γίνει γυριατρίο. Και λέει, περιμένετε, θα δείτε. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση. Αν γίνει αυτό, λύεται το πρόβλημα. Αν γίνει αυτό, λύεται το πρόβλημα. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Σε ευχαριστούμε, κύριε Κουρέα. Να είστε καλά.